καταλληλότερος, ίσως από τους καταλληλότερους, από τον τρόπο που το προσεγγίζει, από τον κύριο Χρήστο Κολοβό, διδάκτορα μηχανικό μεταλλείων, μεταλλουργό και μηχανικό του Μετσόβιου και τέος διευθυντή κλάδου των μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, δεν βρίσκεις. Και θα μας εξηγήσει λίγο τι καταλαβαίνει αυτός από αυτό που διέρευσε, γιατί εδώ λένε, το είχαν πει από την περασμένη εβδομάδα για όποιον δεν το κατάλαβε, ότι είναι κάτω από 1,5 δις τα υπερκέρδη, πήγαν στα 600, τώρα λέει να αφαιρέσουμε και τις εκπτώσεις. Η ΡΑΕ σήμερα δίνει και άλλα στοιχεία, ότι μπαίναν και μέσα, λέει, οι εταιρείες με τα σταθερά τιμολόγια, άσε λέει που ρίχνανε πολλά ποσά στο να στηρίξουν τον καταναλωτή. Εμείς αλλούζουμε, φαίνεται. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω καταρχάς να επαναλάβετε εν τάχει, γιατί το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος ακόμη και σήμερα, τι είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι η προσαρμογή των τιμών του χρηματιστηρίου ενέργειας και μεταφοράς στους λογαριασμούς του καταναλωτή. Απευθείας. Για να σας εξηγήσω πιο απλά. Επειδή το είδα κάπου σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα και να σας το πω με πιο απλά λόγια. Έχω μια εμπορική επιχείρηση και πουλάω, ας πούμε, κρασί. Υπογράφω με σένα τον πελάτη μου ένα συμφωνητικό που λέει ότι όλο το μήνα θα σε προμηθεύω κρασί σε μια καλή τιμή, που ναι μεν την συμφωνούμε από τώρα, αλλά με ψηλά γράμματα από κάτω, και τα ψηλά γράμματα είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής, γράφω από κάτω ότι εάν η τιμή που εγώ αγόρασα το κρασί είναι μεγαλύτερη από την τιμή που συμφωνήσαμε, τότε εσύ πρέπει να μου πληρώσεις τη διαφορά και μάλιστα με μια ακαταλαβίστικη εξίσωση που σε μένα θα εξασφαλίζει σίγουρο και μεγάλο κέρδος. Και για να φαίνομαι και τίμιος, φτιάχνω και ένα χρηματιστήριο του κρασιού και με διαφανείς διαδικασίες φουσκώνω τη χοντρική τιμή του κρασιού που αγοράζω και σου ζητάω να μου πληρώσεις τη διαφορά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τόσο απλά. Πώς εξηγείται όμως, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος, πώς εξηγείται αυτά τα προημερήσια και τα ημερήσια? Το πρωί εγώ να αγοράζω από ανανεώσιμες χαμηλά 10 ευρώ, ας πούμε, και το βράδυ τελικώς και οι ανανεώσιμες να έχουν πάει 50. Πώς γίνεται αυτό, αφού το έχω αγοράσει 10, θα σας πει κάποιος. Κοιτάξτε, αυτά συναρτώνται και με την λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας. Ναι. Γιατί η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή της ενέργειας και στη ζήτηση της ενέργειας. Μάλιστα. Εάν δεν υπάρχει ισορροπία, οδηγούμαστε σε blackout. Για να το καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν φυσάει πάρα πολύ και μπαίνουν πάρα πολλά αιωλικά μέσα στο σύστημα της ηλεκτροδότησης, αυτό πιέζει το σύστημα παραγωγής, το σύστημα ηλεκτροδότησης, διότι διαταράσσεται η ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και στη ζήτηση. Το ίδιο συμβαίνει και το μεσημέρι που είναι όλα τα φωτοβολταϊκά μέσα, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Από τον Μάρτιο και μετά μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Το μεσημέρι έχουμε μια έντονη διείσδυση των φωτοβολταϊκών και αν τύχει και φυσάει, που συχνά το καλοκαίρι φυσάει τα μεσημέρια, γιατί έχουμε και τα μελτέμια στην Ελλάδα. Σωστά. Μπαίνει μεγάλη ποσότητα από τις ΑΠΕ στο σύστημα, οπότε επειδή πρέπει να υπάρχει ισορροπία, πρέπει αντίστοιχα οι θερμικές μονάδες, είτε είναι από λιγνίτη, είτε είναι από φυσικό αέριο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, πρέπει να βγουν από το σύστημα. Όμως οι θερμικές μονάδες δεν είναι πολύ ευέλικτες για να μπαινοβγαίνουν ανάλογα με το πώς φυσάει ή το πώς ανατέλει ο ήλιος, πώς ανεβαίνει ο ήλιος, mm-hmm. ή πώς εξαφανίζεται ο ήλιος, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Και εκεί έρχεται και μπαίνει ο διαχειριστής και πρέπει να πάρει μέτρα για να προγραμματίσει τι θα βάλει να δουλέψει και τι δεν θα βάλει να δουλέψει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μάλιστα. Και όταν βλέπετε να πιέζονται πάρα πολύ οι τιμές, να είναι πάρα πολύ φθηνές οι τιμές στο χρηματιστήριο της ενέργειας, αυτό συμβαίνει επειδή μπαίνουν πολλές ΑΠΕ μέσα, τις οποίες δεν τις αντέχει το σύστημα και ρίχνουν την τιμή για να ξεφορτωθούν αυτό το ρεύμα. Αυτό γίνεται. Μάλιστα. Τόσο απλά τα πράγματα. Βάλτε και πώς πρέπει να ομαλοποιηθεί η τιμή μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου που μπαίνει τελευταίο στο σύστημα, που είναι συνήθως, ειδικά στην Ελλάδα, το εισαγόμενο φυσικό αέριο, για να καταλάβουμε όλοι πώς βγαίνει αυτή η τιμή. Για ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτή τη διαρροή. Ο κόσμος αναρωτιέται, τελικώς είναι 600 εκατομμύρια τα υπερκέρδη, τα οποία δεν ξέρουμε αν θα αφορολογηθούν όλα, γιατί μπορεί να αφαιρεθούν και οι εκπτώσεις και οι άλλες παροχές. Και αυτό είναι το ζήτημα.
Καταρχήν στη διαρροή διαβάζω, όπως διαβάζω το κείμενο στο δημοσίευμα που διάβασα για τη διαρροή του πορίσματος, διαβάζω κάπου λέει πηγές, λίγο παρακάτω λέει αρμόδιοι κύκλοι, λίγο παρακάτω λέει αρμόδιοι παράγοντες. Θα μπορούσαν πολύ απλά να το λένε, αυτή είναι η προπαγάνδα που σας κάνουμε για να σας ρίξουμε σανό στον ανεμιστήρα. Να το πω πολύ, πολύ απλά, πολύ λαϊκά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Η κυβέρνηση έχει πετάξει σανό στον ανεμιστήρα και όποιος το καταναλώσει, το κατανάλωσε. Καταρχήν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σας έχω πει ότι είναι μέρος του προβλήματος και σε προηγούμενη φορά που βγήκα στο ραδιόφωνο σας, είναι μέρος του προβλήματος, ενώ θα έπρεπε να είναι μέρος της λύσης. Υποτίθεται ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή, θα μπορούσε να δώσει το πόρισμά της στη δημοσιότητα, να μάθουμε όλοι ποια είναι η μεθοδολογία που ακολούθησε για να κάνει τον έλεγχο, πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η υποτιθέμενη έρευνα και ποια στοιχεία πήρε υπόψη της. Γιατί φαίνεται να έγινε σε δύο μέρες μέσα. Σωστό και αυτό. Το κυρίως πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι διαρροές των πηγών, των αρμόδιων κύκλων, των αρμοδίων παραγόντων δεν μας εξηγούν γιατί αφού η ΔΕΗ έχει το 64% της αγοράς, γιατί έχει κάνει το 80% των επιπλέον εσόδων, όπως λέει η διαρροή. Τη στιγμή μάλιστα που στα οικονομικά της αποτελέσματα τον Μάρτιο δεν ανακοίνωσε κέρδη. Εδώ μας δουλεύουν άγρια, κύριε Σαχίνη. Θέλω να το ξαναπείτε αυτό. Έχει στη Λιανική, στο πελατολόγιο, το 60%. Έχει το 64% της αγοράς. Μάλιστα. Θυμηθείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν μας έβαλε στα μνημόνια του 2015, όταν υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, συμφώνησε με τους δανειστές η ΔΕΗ να σταδιακά να περιοριστεί στο 50% της αγοράς. Μάλιστα. Τότε είχε κάπου 80, πάνω από 80 ίσως το 2015. Καλά πάμε. Προχωρήστε λοιπόν. Και έχει... από τότε λοιπόν σταδιακά μειώνεται το μερίδιο της ΔΕΗ και περνάνε μετρητές στους ιδιώτες. Έχει το 64. Πώς γίνεται λέτε να έχει το 80% των υπερκερδών λοιπόν. Ναι. Η ΔΕΗ υποτίθεται ότι είναι μια ελεγχόμενη από το δημόσιο επιχείρηση που θα έπρεπε να αξιοποιήσει σε καταστάσεις κρίσεων τον κοινωνικό της ρόλο. Τον παρεμβατικό ρόλο της πολιτείας στην ανακούφιση των καταναλωτών. Και αντί να κάνει το 64% των κερδών ή κάτω από το 64%, το 60%, το 50% των επιπλέον εσόδων, μας λένε οι διαρροές ότι έχει κάνει το 80% των επιπλέον εσόδων. Και βέβαια δεν μας λένε και ποια είναι αυτά τα επιπλέον έσοδα. Διότι εγώ ως πρώην εργαζόμενος στη ΔΕΗ είμαι καταναλωτής της ΔΕΗ. Δεν είμαι σε ιδιώτη πάροχο. Και παίρνω τους λογαριασμούς μου τους τελευταίους και βλέπω στους λογαριασμούς της ΔΕΗ να εμφανίζεται... να εμφανίζονται ποσά που λένε πίστοση ΤΕΜ, Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Αυτές οι πιστώσεις είναι λεφτά τα οποία έχει δώσει το δημόσιο στη ΔΕΗ και είναι τα επιπλέον έσοδα και μας δουλεύουν αγρίως για το ότι είναι 600 εκατομμύρια όλα, για όλους τους παρόχους από τα οποία πρέπει να αφαιρεθεί και η στήριξη των καταναλωτών που είναι μια έκπτωση ενέργειας 30% που εμφανίζεται επίσης στους λογαριασμούς. Αλλά δεν μας λένε τι γίνεται με το υπόλοιπο 70%. Και βεβαίως τα κυβερνητικά μέτρα λένε ότι... Μισό λεπτό. Ναι. Διαβάζω εδώ στη διαρροή. Αυτό που εσείς τσιμπήσατε για τη ΔΕΗ και αναρωτιέστε. Λέει εδώ η διαρροή. Οι υπόλοιποι παραγωγοί πράσινης ενέργειας έχουν σταθερές ταρίφες που είναι χαμηλότερες από την χοντρεμπορική τιμή που διαμορφώνεται στη χρηματιστηριακή αγορά τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό και το πλεόνασμα που παράγουν η παραγωγή πράσινης ενέργειας επιστρέφεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και ενισχύει τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος. Πρώτον σας καλύπτει και δεύτερον μήπως το ίδιο συμβαίνει και με τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, εκεί γίνεται ένας κύκλος ώστε να χαθεί η προέλευση των χρημάτων. Να χαθεί η μπάλα. Πρόκειται για χρήματα τα οποία έχει πληρώσει ο καταναλωτής. Μάλιστα. Αυτό είναι. Τα έχει πληρώσει ο καταναλωτής. Είναι όπως το λέτε ακριβώς. Έχετε δίκιο. Και επιπλέον η ΡΑΕ μας λέει ότι από την 1η Ιουλίου δεν έχει λόγο να ξανακάνει ελέγχους. Εσείς λέτε να μας πει τη χρονική διάρκεια. Αν ήταν ανεξάρτητη αρχή, επίσημα έπρεπε να βγει να πει από τότε μέχρι τότε έλεγξα αυτά, βρήκα αυτά. Εσείς λέτε ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε δύο μέρες. Η ΡΑΕ σας λέει και κάτι ακόμη. Από την 1η Ιουλίου με τις εξαγγελίες για τα πλαφόν δεν έχω λόγο να ξανακάνω έλεγχο. Καταλάβατε. Νύπτωτα σχήρασμα από 1η Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξυπηρέτηση των εκλογικών αναγκών του κυβερνώντος κόμματος. Όχι, εγώ δεν θα πω αυτό. Με συγχωρείτε. Αυτό μπορεί να το πείτε εσείς. Εγώ δεν θα πω αυτό. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω και να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται και εμείς θα φτάσουμε πάλι να εξαϊλώνεται η οποιαδήποτε βοήθεια που εσείς την άλλη φορά είπατε γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Οπότε το ερώτημα εδώ, το κρίσιμο κύριε Κολοβέ, για μένα είναι
ότι αμφισβητούνται τα 600 εκατομμύρια. Ότι είναι μόνο αυτά. Κάνω λάθος? Τα 600 εκατομμύρια σαφώς αμφισβητούνται. Γι' αυτό σας είπα ότι θα έπρεπε η ρυθμιστική αρχή να έχει δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα για να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει. Μάλιστα. Τώρα, εσείς πιστεύετε ότι δεν ισχύει αυτό που λέει η διαρροή του πορίσματος της ΡΑΕ? Ότι δηλαδή και οι εταιρείες έχουν χάσει και έχουν σμπρώξει τη διαφορά στους καταναλωτές προσπαθώντας να τους βοηθήσουν? Κοιτάξτε, όπως κάθε επιχειρηματίας γνωρίζει, με έναν καλό λογιστή μπορείς να μαγειρέψεις τον ισολογισμό σου και να εμφανίσεις ό,τι θες. Άλλος φίλος εδώ. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό που δεν μασάει τα λόγια του. Επειδή λέει το ρώτησε ο φίλος ο Ρέστης, το επαναφέρω κι εγώ. Είναι άλλες οι συμφωνίες που έχουν οι εταιρείες με τους μεγαλοκαταναλωτές ρεύματος? Έχουν άλλες τιμές από τους κοινούς θνητούς, το γνωρίζει αυτό? Στην υψηλή τάση σαφώς υπάρχουν διαφορετικές τιμές. Μάλιστα. Ο φίλος ο Σημεών, καλημέρα λέει, κύριε Κολοβέ. Αν με μια τροπολογία καταργούσαμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής και το χρηματιστήριο ενέργειας, θα είχαμε πρόβλημα στην τροφοδοσία του δικτύου ή θα είχαμε κέρδος για τους Έλληνες πολίτες? Κοιτάξτε, το θέμα είναι καταρχήν το πώς γίνεται το ενεργειακό μείγμα κάθε μέρα. Και το ενεργειακό μείγμα, το μείγμα των πηγών που συμμετέχουν στην ηλεκτροδότηση κάθε μέρα, καθορίζεται στο χρηματιστήριο. Άρα λοιπόν, το να καταργήσει κανείς το χρηματιστήριο είναι σαν να καταργεί την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Ναι, σας έχω πει και άλλες φορές ότι το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία, για να στηρίξει, όπως έχετε πει, την ενεργειακή ουδετερότητα, προσέχω πώς το λέω, στην ουσία οδήγησε σε ενεργειακό αφοπλισμό. Καλά το λέω? Ναι, είναι ένα παραμύθι που λέει ότι βρισκόμαστε σε κλιματική κρίση. Στην πραγματικότητα, σήμερα διάβαζα την ανακοίνωση ότι η τηλεθέρμανση της Κοζάνης θα κλείσει αύριο στις 11 Μαΐου. Για να καταλαβαίνετε εσείς εκεί στο Ηράκλειο και οι ακροατές σας στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Νότια Ελλάδα, ότι η Βόρεια Ελλάδα εξακολουθεί να χρειάζεται θέρμανση στις 11 Μαΐου, μέχρι τις 11 Μαΐου. Εσείς μπορεί να ζεσταίνεστε με τα κλιματιστικά ή με βγαίνοντας στον ήλιο. Εμείς εδώ στα σπίτια μέσα χρειαζόμαστε θέρμανση ακόμα. Σωστό. Και όταν μας λένε κλιματική κρίση και ότι υπερθερμαίνεται ο πλανήτης, ας μας εξηγήσουν γιατί χρειαζόμαστε θέρμανση μέχρι τις 11 Μαΐου. Λέει εδώ ο φίλος ο Δήμος, καλημέρα κύριε Κολοβέ. Αν κατάλαβα καλά, λέει, από τη διαρροή, γιατί επισήμως θα το περιμένω από εβδομάδα. Ίσως να μετράνε έτσι, λέει, και αντιδράσεις. Δηλαδή, τις ΔΕΗ είναι πιο νοικοκυρέοι και έχουν περισσότερα έσοδα και υπερέσοδα από τους άλλους κακομοίριδες, εισαγωγικά, το έχει βάλει στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και το Χάρβαρντ. Τότε γιατί διαλύθηκε η ΔΕΗ και βγήκε στον ιδιωτικό τομέα? Η ΔΕΗ δεν έχει διαλυθεί. Η ΔΕΗ απλώς έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πέρασε τις μετοχές στον ιδιωτικό τομέα. Η ΔΕΗ υπάρχει και θα υπάρχει, διότι πρόκειται για μια πολύ ισχυρή βιομηχανική επιχείρηση. Η ΔΕΗ στήριξε την οικονομία της Ελλάδας από το 1950 που ιδρύθηκε. Η Ελλάδα αναπτύχθηκε μαζί με τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ αναπτύχθηκε μαζί με την Ελλάδα. Συνεπώς η ΔΕΗ υπάρχει, θα υπάρχει και θα είναι πάντα μια μεγάλη εταιρεία στον τομέα του ηλεκτρισμού, της ενέργειας. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα λέει στον κύριο Κολοβό, κοντοπατριώτη σας. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα η αντιπολίτευση είχε ανακοινώσει ότι τα υπερκέρδη θα είναι άνω του 1 δις, αν θυμάμαι καλά 1,4 δις. Αυτοί πώς τα υπολόγισαν, φαντάζομαι όχι στην τύχη. Επίσης λέει την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η έρευνα της ΡΑΕ τη στιγμή που στις αντιθέσεις, σωστά το λέει ο Κούλης, 10 μέρες πριν είχε ακουστεί η καταγγελία του Προέδρου των Βιομηχανικών, του Επιμελητηρίου Βιομηχανικών Καταναλωτών για εσχροκέρδια. Θα μπορούσαν να εξαφανίσουν στοιχεία από τη στιγμή της καταγγελίας στη στιγμή της έρευνας? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο 4643 του Δεκεμβρίου του 2019 που λέει απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, εξυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις με το βάση τον οποίο ξεκίνησε η λειτουργία του χρηματιστήριου, στο άρθρο 2 μιλάει για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τον κανονισμό REMIT της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας. Και λέει ότι θα πρέπει να προάγεται
υγιής ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας και η εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια στην χοντρική αγορά ενέργειας, που να περιλαμβάνει τόσο τις αγορές βασικών προϊόντων, όσο και τις αγορές χρηματοοικονομικών παραγόγων, χρηματοοικονομικά παράγωγα στην αγορά ενέργειας. Και λέει επίσης ότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας συμπεριλαμβανομένων των τιμών χοντρικής και διασφαλίζει την συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες. Καθώς επίσης και των προσώπων, αρχών, συστημάτων ή οργανωμένων αγορών κτλ. Για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χοντρική αγορά ενέργειας. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω, με βάση αυτά που σας διάβασα, υπάρχει κανείς καταναλωτής στην Ελλάδα που να πιστεύει ότι έχουμε ακεραιότητα και διαφάνεια στην χοντρική αγορά ενέργειας στην Ελλάδα? Και τι κάνει ακριβώς η ρυθμιστική αρχή ενέργεια που παρακολουθεί? Παρακολουθείτε για Δικιάρογλου που κοιτούσε την Παπαζάκου, που κοιτούσε την Πετροβασίλη. Εγώ έτσι απλά θα το έλεγα. Να μου λέτε, να είστε καλά κύριε Κολοβέ, μες στην πίκρα μας να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Δεν μου λέτε, δηλαδή είτε ΡΑΕ είτε Επιτροπή Ανταγωνισμού, επειδή ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου των Βιομηχανικών Καταναλωτών, δηλαδή των βιομηχανίων, λέει ότι εδώ έχουμε σχροκέρδια. Το λέει ανοιχτά, το κατήγγειλε ο άνθρωπος. Και είπε περίπου, αν θυμάμαι καλά, για κέρδη, από την εσχροκέρδεια μόνο, 10 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, έλεγε ο άνθρωπος. Ημερησίως για 2 μήνες. Ας τα υπολογίσουμε για να δούμε αν βγαίνουν έτσι όπως μας τα λένε. Μόνο η εσχροκέρδεια. Το ερώτημα είναι, αυτές οι επιτροπές δεν θα έπρεπε να ελέγξουν, πέραν όλων των άλλων, αν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ των εταιριών, καρτελοποίηση? Είναι αυτό που σας διάβασα νωρίτερα. Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ τώρα. Μου το γεννήσατε ως ερώτημα. Δεν θα έπρεπε και αυτό? Σας διάβασα νωρίτερα ότι το προβλέπει ο νόμος και η ρυθμιστική. Σας είπα από την αρχή ότι η ρυθμιστική, και από προηγούμενη φορά που μίλησα στο ραδιόφωνο, ναι, ότι η ρυθμιστική αρχή είναι μέρος του προβλήματος, ενώ θα έπρεπε να είναι μέρος της λύσης. Μάλιστα. Άρα για σας, ό,τι έχει διαρρεύσει, γιατί είναι διαρροή, δεν είναι ακόμα επισήμως, ως πόρισμα, θα έπρεπε να περιλαμβάνει τι μέτρησες, πώς το μέτρησες, σε ποιο χρόνο το μέτρησες, τι συνέκρινες. Και εγώ ρωτώ, δεν θα έπρεπε να κοιτάξεις αν έχουν εναρμονίσει και μεταξύ τους τα τιμολόγια, τις τιμές, όχι τα τιμολόγια, τις τιμές? Δεν θα έπρεπε και αυτό να είναι δικό σου έργο, ΡΑΕ? Ναι, θα μπορούσε να είναι και της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, αλλά της επιτροπής ανταγωνισμού, διότι η εναρμόνιση των τιμών είναι στα καρτέλ. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, πώς γίνεται λοιπόν, ρωτώ εσάς, επειδή έχετε παραπάνω εμπειρία, πώς γίνεται ο συνήγορος του καταναλωτή επί 2 χρόνια με 4 εκθέσεις να λέει ότι υπάρχουν και εναρμονίσεις και καταχρηστικές διατάξεις? Αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη από τις ρυθμιστικές αρχές? Τώρα μου πατήσατε τον κάλο, κύριε Σαχίνη, διότι εγώ έχω κάνει μια αναφορά για ένα πρόβλημα που είχαμε, μια εταιρεία που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά στον τομέα της. Την έχω κάνει τον Οκτώβριο και περιμένω ακόμα απάντηση από τον συνήγορο του καταναλωτή, παρόλο που έχω ζητήσει επανειλημμένα να μου απαντήσουν και δεν έχω πάρει καμία απάντηση. Μάλιστα. Ο φίλος ο Σάκης, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Κατά τη γνώμη του, ένα σοβαρό μίνιμουμ έντιμο κράτος δεν θα έπρεπε να έχει 100% ένα δημόσιο φορέα ρεύματος ώστε να λύσει το θέμα? Αυτό που λέει ο ακροατής σας συμβαίνει σε σοβαρά κράτη και όχι σε κράτη που υλοποιούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, τη δίθεν πράσινη μετάβαση, η οποία διαλύει τα συστήματα ηλεκτροδότησης των χωρών προκειμένου να συγκεντρωθούν σε λίγα χέρια. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Κολοβέ, γιατί ξέρω ότι έχετε και ανελημμένη υποχρέωση. Η εκτίμηση που έχετε είναι ότι αφενός μεν όλο αυτό είναι επικοινωνιακό, δεν απαντάει στην ουσία του προβλήματος, και επειδή μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς μήνες που θα αυξηθεί η ζήτηση στις τουριστικές περιοχές, θα πέσει σε άλλες, αλλά λίγος πολύ έχετε πει ότι έτσι πως πάμε και με τα ενεργειακά μείγματα και διακοπές θα έχουμε. Τι εκτίμηση κάνατε? Είναι διπλό λοιπόν το ερώτημα. Το είπα και στην παρουσία μου στην εκπομπή Αντιθέσεις της προηγούμενης Παρασκευής, ότι κατά τη γνώμη μου η κρίση είναι πολιτική και όχι απλά ενεργειακή. Χθες είδα μια ανακοίνωση του Συνδέσμου Αρτοπιών Ορδέας ότι ακριβένει το ψωμί άλλα 20 λεπτά. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της συγκεκριμένης πολιτικής που ακολουθείται για την δίθεν πράσινη μετάβαση, η οποία γίνεται εντελώς βεβαιασμένα και τελικά καταλήγει
να γυρίζει σε βάρος των καταναλωτών. Αν δείτε και τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός με ειδικό διάγγελμα στις 5 του Μαΐου, τα μέτρα αυτά είναι εντελώς επικοινωνιακού χαρακτήρα, δεν αντιμετωπίζουν σε απολύτως κανένα σημείο το πραγματικό πρόβλημα της ενέργειας της χώρας και δυστυχώς οδηγούμαστε σε πανάκριβη ενέργεια που καθιστά την οικονομία της χώρας πολύ λιγότερο ανταγωνιστική στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου ουσιαστικά στηρίζουμε με τα μέτρα αυτά την οικονομία της Τουρκίας. Δεν περιμένετε δηλαδή να απαλυνθεί το ζήτημα? Όχι, βεβαίως δεν πρόκειται να απαλυνθεί το ζήτημα. Μάλιστα. Το ζήτημα θα χειροτερεύει διαρκώς, διότι πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα δούμε μια έκρηξη στην τιμή του πετρελαίου. Το είπα και την Παρασκευή στις αντιθέσεις. Mm-hmm. Φοβάμαι ότι θα δούμε έκρηξη στην τιμή του πετρελαίου και η βενζίνη από τα 2,20 που είναι τώρα μπορεί να περάσει και τα 3 ευρώ. Βάλτε και τους φόρους επί των φόρων στην Ελλάδα ειδικά. Βεβαίως, όσο ανεβαίνει η τιμή τόσο αυξάνονται και οι φόροι που είναι σε ποσοστά επί της τιμής. Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, δεν θα πω ότι μας κάνατε την καρδιά μας, την κάνατε περιβόλη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, για την προσέγγιση σήμερα και την αποκωδικοποίηση και σε απορίες ακροατών. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε ευχαριστώ, καλά. Ευχαριστώ, πάντα στη διάθεσή σας.